Ελληνίδες, Έλληνες, πριν από λίγη ώρα και μετά από πολύμινες και επίμονες διαπραγματεύσεις, καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με τον Πρωθυπουργό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για την επίλυση της χρόνιας διαφοράς μας σε ό,τι αφορά την ονομασία της γείτονος. Εδώ και πάνω από 70 χρόνια από την ίδρυση του γειτονικού ομόσποδου κράτους της Ιουγκοσλαβίας και ιδιαίτερα μετά την ανεξαρτητοποίησή της το 1992, η γειτονική χώρα έφερε την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικειοποίηση της βαριάς πολιτισμικής κληρονομιάς της ελληνικής Μακεδονίας. Θέλω να σας ενημερώσω ότι προκειμένου να αποκατασταθούν σχέσεις επικοδομητικής συνεργασίας και ειλικρινούς φιλίας ανάμεσα στους λαούς μας και προκειμένου η Ελλάδα όχι μόνο να δεχθεί αλλά και να πρωτοστατήσει στην ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική προοπτική των γειτόνων μας, οι τελευταίοι συμφώνησαν να αλλάξουν τη συνταγματική τους ονομασία για όλες τις χρήσεις και έναντι όλων. Συμφώνησαν να μετονομάσουν τη χώρα τους σε Δημοκρατία της Σεβέρνα Μακεδόνια, δηλαδή στη γλώσσα μας, σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Η αλλαγή του ονόματος θα υλοποιηθεί τόσο σε ό,τι αφορά τις διεθνείς και διμερείς τους σχέσεις, όσο όμως και στο εσωτερικό. Με δύο λόγια, το όνομα αυτό θα ισχύει erga omnes, έναντι όλων, τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι γείτονές μας ανέλαβαν την υποχρέωση να αναθεωρήσουν σχετικά το Σύνταγμά τους. Με τον τρόπο αυτό και υπό τους όρους που προβλέπονται στη Συμφωνία, οι 140 χώρες που σήμερα αναγνωρίζουν τους γείτονές μας ως Μακεδονία, θα τους αναγνωρίζουν εφ' εξής με το όνομα Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Έτσι, επιτυγχάνεται ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ της ελληνικής Μακεδονίας και των βόρειων γειτόνων μας και μπαίνει οριστικό τέλος στον αλυτρωτισμό που ενέχει η σημερινή συνταγματική τους ονομασία. Την ίδια στιγμή, και ίσως αυτό να έχει τη μεγαλύτερη ιστορική βαρύτητα και αξία για την Ελλάδα, στη συμφωνία που καταλήξαμε, για πρώτη φορά προβλέπεται ότι οι βόρειοι γειτονές μας δεν έχουν και δεν μπορούν να διεκδικήσουν στο μέλλον καμία σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό της Μακεδονίας. Ο όρος Μακεδόνας της ελληνικής ιστορικής κληρονομιάς, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, διαχωρίζεται ρητά και κατηγορηματικά από τον όρο Μακεδόνας όπως τον χρησιμοποιούν και στη βάση του οποίου αυτοπροσδιορίζονται οι πολίτες της γειτονικής μας χώρας. Στο ίδιο πλαίσιο, η Συμφωνία αναγνωρίζει τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ από το 1977 για την καταγραφή της γλώσσας των γειτόνων μας ως μακεδονικής γλώσσας, με την πρόσθετη όμως και σαφή διατύπωση ότι αυτή ανήκει στην οικογένεια των νότιο-σλαβικών γλωσσών. Γεγονός που, όπως ρητά αναγνωρίζεται, την διαχωρίζει απολύτως από την ελληνομακεδονική γλωσσική κληρονομιά και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Η Συμφωνία επίσης προβλέπει ότι η υπηκότητα που θα αναγράφεται στα ταξιδιωτικά έγγραφα των γειτόνων μας δεν θα είναι Μακεδόνα σκέτο, όπως μέχρι σήμερα, αλλά Μακεδόνας πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας. Η Ελλάδα θα αναγνωρίζει την υπηκότητα των γειτόνων πολιτών ως πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Αλλά πέραν αυτών, μεγάλη σημασία έχει και το γεγονός ότι συμφωνήσαμε οι γείτονές μας στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση να αναλάβουν την υποχρέωση να αφαιρέσουν από το Σύνταγμά τους οποιαδήποτε αναφορά θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως αλυτρωτική. Συγκεκριμένα, απαλήφονται οι αναφορές σε μακεδονική μειονότητα καθώς και στην ανάγκη προστασίας της.
αντικαθίσταται το άρθρο για την προστασία των συνόρων με απάλληψη των προβληματικών σημερινών αναφορών. Και τέλος, αφαιρούνται οποιασδήποτε έστω και έμεσα ιστορικές αλληλεπιδοτικές αναφορές από το προήμιο του συντάγματός τους. Με τον κύριο Ζάεφ καταλήξαμε επίσης και σε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την υπογραφή, κύρωση και θέση σε ισχύ της συμφωνίας. Η συμφωνία, αφού υπογραφεί από τους Υπουργούς Εξωτερικών, θα πρέπει να κυρωθεί από την Βουλή των Γειτόνων μας. Στη συνέχεια, η Ελλάδα θα υποστηρίξει απόφαση για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και ταυτόχρονα θα υποστηρίξει την αποστολή πρόσκλησης από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ για την ένταξή της στον οργανισμό. Και οι δύο αυτές προσκλήσεις θα τελούν υπό την αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της συνταγματικής αναθεώρησης που κατοχυρώνει τη χρήση του ονόματος έναντι όλων. Με απλά λόγια, εφόσον η συνταγματική αναθεώρηση δεν ευδοκιμήσει, τότε αυτοδικαίως ακυρώνεται η πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ και δεν εκκινούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα, τέλος, θα κυρώσει την μεταξύ μας σύμβαση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θέτοντάς την σε ισχύ, καθώς και το πρωτόκολλο ένταξης των γειτόνων μας στο ΝΑΤΟ, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συνταγματικής αναθεώρησης στη γειτονική χώρα. Με τον τρόπο αυτό, η χώρα μας διασφαλίζει πλήρως και απόλυτα τα συμφέροντά της και δεν απεμπολεί το σχετικό διαπραγματευτικό της πλεονέκτημα. Ελληνίδες, Έλληνες, είμαι βαθύτατα πεπισμένος ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί μια μεγάλη διπλωματική νίκη, αλλά και μια μεγάλη ιστορική ευκαιρία. Η ελληνική κυβέρνηση υπερασπίστηκε στο ακέραιο όλες τις κόκκινες γραμμές της, όλες τις κόκκινες γραμμές της εθνικής μας θέσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια. Το σημαντικότερο όμως όλο είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία που αφορά όχι μόνο το έθνος μας, αλλά συνολικότερα την περιοχή μας. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για τα Βαλκάνια και για τους λαούς μας. Κλείνει οριστικά μια διένεξη που υπονόμευσε τον κοινό βηματισμό και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και ανοίγει ένα παράθυρο στο μέλλον. Ένα παράθυρο αλληλεγγύης, φιλίας και συνεργασίας, ευημερίας και συνανάπτυξης μεταξύ των λαών μας. Με τη συμφωνία αυτή, η πατρίδα μας εδραιώνεται ως ηγέτιδα δύναμη στα Βαλκάνια και ως πραγματικός πυλώνας σταθερότητας σε μια βαθιά πληγωμένη περιοχή. Σε μια περίοδο που χώρες γύρω μας βυθίζονται στον εαυτό τους, χτυπημένες από το μικρόβιο του εθνικισμού, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί και πάλι στα Βαλκάνια ως η χώρα που ανοίγει δρόμους για την ειρηνική επίλυση διαφορών και την δημιουργική συνύπαρξη των λαών. Και είμαι βαθιά περήφανος γι' αυτό. Και πέρα από μικροπολιτικές σκοπιμότητες και εσωτερικούς υπολογισμούς, σήμερα πιστεύω μπορούμε όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες να είμαστε περήφανοι. Όχι μόνο για την ιστορία και την πολιτισμική μας κληρονομιά που με τη συμφωνία κατοχυρώνουμε. Όχι μόνο για το εθνικό μας παρελθόν, αλλά και για το παρόν και το μέλλον μας. Το μέλλον μιας ισχυρής Ελλάδας, φάρου πολιτισμού, ιστορίας, αλλά και αξιών. Μιας Ελλάδας πυλώνα σταθερότητα στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ευρώπη. Αυτή την Ελλάδα οραματιζόμαστε και σήμερα κάνουμε ένα ιστορικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ.